Οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων αποφάσισαν να σταματήσουν εντελώς όλες τις διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον σχετικά με την αγορά Αμερικανικών μαχητικών F-35. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αποφάσισαν να μην αποκαλύψουν τους λόγους, ωστόσο σύμφωνα με τα αραβικά μέσα ενημέρωσης αυτό μπορεί να οφείλεται στο το γεγονός το Αμπουντάμπι, Έλαβε ήδη τις πληροφορίες ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμινας δίνανται εύκολα να εντοπίσουν αυτά τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο που ονομάζεται προστασία ΣΤΕΘ. Επιπλέον υπάρχουν αρκετές γνωστές περιπτώσεις όπου ρωσικά μαχητικά προσέγγισαν ανεμπόδιστα αυτά τα αεροσκάφη. Είχαμε ρεπορτάζ. Αυτό δείχνει ότι τα τελευταία δεν έχουν κανένα πλεονέκτημα σε σχέση με τα μαχητικά τετάρτης γενιάς. Διαβάζω τόσα άλλα στο δυτικό τύπο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε τα στα περί εμένεις για το λιμάνι, για τους Κινέζους... Δεν είναι αλήθεια όμω. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έλαβαν ειδοποίηση από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και έχουν ήδη εκφράσει σοβαρή ανησυχία γι' αυτό, πιστεύοντα ότι το Αμπουντάμπι μπορεί να εξετάσει τη δυνατότητα απόκτηση όχι μόνο ρωσικών μαχητικών Σουχό 57, Σουχό 75, αλλά και την απόκτηση κινέζικων πολεμικών αεροσκαφών. Ταυτόχρονα, οι Ηνωμένε Πολιτείε ανακοίνωσαν ήδη ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πώληση μαχητικών F-35 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, κάτι που μπορεί να οφείλεται στο γεγονό ότι το Αμπού ενδέχεται να εμπλέκεται στη μεταφορά σημαντικών πληροφοριών για Αμερικανικά όπλα προς λαϊκή δημοκρατία Κίνας. Προ το παρόν δεν υπάρχουν δηλώσει επίσημε από το Αμπουντάμπι, αλλά η άρνηση των Ηνωμένων Αραβικών να αγοράσουν αμερικανικά μαχητικά σίγουρα θα επηρεάσει σοβαρά τη φήμη των μαχητικών F-35. Ήδη γνωρίζουμε ότι από προσωμιώσει ιτήθηκαν κατά κράτο για έγκυρη, έγκυρη ενημέρωση, κρυμμένε ειδήσει, εγγραφείτε κοινοποιήστε τα βίντεο. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.